Τι γίνεται παιδιά, Wrestling News Giardo, είμαι ο Ripper και σήμερα σας φέρνω αυτό το βιντεάκι με το Main Event Review αυτής της εβδομάδας, εννοείται και της περασμένης Τετάρτης. Έλεγα πως ίσως να μην το ανεβάσω γιατί δεν ήμουν σίγουρος αν θα προλάβω. Τελικά σας φέρνω αυτό το βιντεάκι, είναι ένα εξάλλητο βίντεο οπότε πιστεύω θα το απολαύσετε και ήταν και καλό show θα έλεγα. Damian Sandow εναντίον Christian, το πρώτο μάτι της βραδιάς με τον Cody Rhodes να είναι στο commentary δίδυμο με τον Josh Matthews, γιατί ο Ricardo Rodriguez είναι τιμωρημένος για 30 μέρες, οπότε δεν μπορεί να είναι στο commentary και επειδή έχει γυρίσει και heel δεν νομίζω να μπει στο commentary ξανά στο main event και ο Miz λογικά είχε κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπορούσε να είναι, οπότε έχουμε τον Cody Rhodes. Και αυτό το match εδώ ήταν σίγουρα για μένα το match of the night, Christian αντίον Sandow, πολύ καλό match και νομίζω πως και με τον Cody Rhodes να είναι στο commentary που ήταν φίλος του Damian Sandow, που είναι φίλος βασικά του Damian Sandow και να καλεί έτσι τη δράση. Και να είναι αστείο κάποιες φορές να βλέπουμε τον Cody Rhodes να προσπαθεί να υπερασπιστεί τον Sandow, παρόλο που φανερά ο Sandow έκανε κάτι λάθος, ξέρω εγώ, ή ο Christian είχε το πάνω χέρι. Ήταν αρκετά ωραίο όλο το θέμα. Και τελικά βλέπουμε τον Christian να παίρνει αυτή τη νίκη με το kill switch. Κατάφερε, όχι με spear αυτή τη φορά, όπως πήρε την νίκη στο Friday Night SmackDown ενάντια στη Shield και συγκεκριμένα τον US Champion Dean Ambrose. Βέβαια στο Raw μετά έφαγε pin, ρόλα pin όμως από τον Dean Ambrose. Τώρα ξανά στις νίκες ο Captain Charisma και έτοιμος για το Money in the Bank Ladder Match. Αντίθετα ο Sandow όχι και τόσο πολύ. Ο Rhodes με το Sandow είπα στο Raw Review ότι ίσως διαλύσουνε. Σας είπα να μου πείτε τις γνώμες σας. Θέλω και εδώ όσοι δεν γράψατε να μου πείτε τι πιστεύετε. Υπάρχει πως να διαλύσουνε. Μου φάνηκε τώρα ότι ο Rhodes περασπιζότανε το Sandow, τον έλεγε καλό του φίλο και αυτά. Θα δούμε. Μπορεί να μείνουν, μπορεί να ήμουν λαθασμένος εγώ, αλλά εντάξει, δεν είναι και πολλές πιθανότητες να διαλύσουν αυτή τη στιγμή. Οπότε, match of the night σίγουρα, το πρώτο της βραδιάς, το καλύτερο σε αυτό το main event. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο που ο Jack Swagger αντιμετώπισε το Sin Cara. Ο οποίος Sin Cara, από ό,τι φαίνεται τώρα πια, έχει γίνει και αυτός αποκλειστικός του main event. Μόνο που αντίθετα με τους Usos, ο Sin Cara χάνει συνέχεια στο main event. Πιστεύω ότι με έχει απογοητεύσει ο Sin Cara με την έννοια ότι περίμενα όταν ήρθε στο WWE να πάρει σίγουρα title shot για mid-card zone, αλλά αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Περίμενα να γίνει mid-card champion, κάτι που δεν πιστεύω ότι ίσως γίνει ποτέ, ακόμα ούτε tag champion ίσως να μην έχει πιθανότητα να γίνει ο Sin Cara, με αυτά που βλέπουμε τώρα τουλάχιστον από αυτόν. Και τώρα αν θα κυνηγήσει την diva zone δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω ότι είναι και ο τρόπος που τον χειρίζονται, αλλά και οι τραυματισμοί του είναι ο κύριος λόγος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση αυτή. Ο Swagger από την άλλη επέστρεψε, δεν υπήρχε πρόβλημα να χάσει από το match γιατί είναι comeback match για το Swagger. Νίξε λοιπόν αναγκάζοντας τον Cara να κάνει tap out στο ankle lock. Σχεδόν αμέσως, αν δεν κάνω λάθος, έκανε tap out. Και το match παρόλα αυτά δεν ήταν κακό. Ο Sin Cara μας δίνει ωραία matches με άτομα όπως ο Swagger αλλά και ο Antonio Cesaro που είναι grapplers και δυνατοί superstars. Ο Sin Cara ίσως είναι το κατάλληλο άτομο για να τους αντιμετωπίσει. Οι οποίοι grapplers τώρα που μίλησα για αυτούς, Cesaro και Swagger, μάλλον πάνε για να φτιάξουν tag team. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Γράψτε μου και στα comments τι πιστεύετε εσείς. Στη συνέχεια για το τελευταίο μας βραδιάς, ο Big E Langston μαζί με την AJ Lee, η οποία πήγε μαζί στο commentary με Cody Rhodes και Josh Matthews, αντιμετώπισε τον Curt Hawkins. Ο οποίος Curt Hawkins φαίνεται να έχει αλλάξει gimmick, να έχει ένα biker gimmick. Και τώρα αν αυτό είναι καλό, δεν νομίζω θα φέρει καμία αλλαγή στην τύχη του Curt Hawkins στο WWE. Είναι το δεύτερο main event match που έχει, ενώ main event match στο main event show, έτσι. Όχι main event μιας βραδιάς. Αλλά είναι το δεύτερο τέλος πάντων main event show match που έχει το 2013 και πραγματικά αυτό δεν δηλώνει και πολλά καλά στοιχεία. Εννοείται πως έχασα από τον Big Langston, ο Big Langston νίξε με τον Big Ending, τον finisher του και διέλυσε τον Curt Hawkins πάνω κάτω. Θα έλεγα πως ο Curt Hawkins αυτό το match μου έδειξε καλά στοιχεία γιατί ενάντια στον Big Langston κατάφερε και έκανε κάτι, έδειξε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να τον σπρώξουν κάπως στο midcard, ίσως στο tag division μαζί με Ryder, με πιθανό heel turn του Ryder ή κάποιον άλλον. Έχω ξαναπεί αυτό με το Hawkins και το Ryder, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει από την αλήθεια γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να σπρώξουν κανέναν από τους δύο. Βέβαια θα ήθελα να δω το Hawkins έστω και για λίγο στο midcard να προσπαθήσει κάτι, όχι να πάρει title shot απαραίτητα, αλλά δύσκολο να συμβεί. Γράψτε μου τι πιστεύετε εσείς από κάτω στα σχόλια για τον Curt Hawkins. Αφήστε οπωσδήποτε σχόλια, παιδιά, όπως κάνετε συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του Main Event Review. Μην ξεχάσετε τα link θα έχω στο description για newsofpain.gr, τη σελίδα του Rings of Pain στο Facebook, τη δικιά μου σελίδα στο Facebook, WrestlingNewsGR
και τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Twitter. Όλα τα links στο description. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε σχόλια. Είμαι ο Ripper. So... off.